Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σας, εσάς, όλους τους εκπροσώπους των μέσων εδώ τοπικά ενημέρωσης. Σήμερα θεώρησα καλό να σας ενημερώσω για αυτά τα οποία συνέβησαν στη χτεσινή Οικονομική Επιτροπή και βέβαια κάποια πληροφόρηση που αφορά και παλαιότερα το πώς διαχειριστήκαμε το κομμάτι που έχει να κάνει με τα απορρίμματα στην πόλη της Κορίνθου, γιατί γίνανε αρκετές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα και έχουν μείνει αναπάντητες. Ξεκινάω λοιπόν με τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είχε ένα νέο χαρακτηριστικό. Για πρώτη φορά υλοποιήσαμε αυτό που λέει και ο κώδικας, ότι οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι ανοιχτές και δημόσιες. Για πρώτη φορά εχθές μάλιστα υπήρξε και η παρουσία ενός μέσου ενημέρωσης που κατέγραψε τη συνεδρίαση και κάποια από την το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του αντίστοιχου μέσου ενημέρωσης, καναλιού, τηλεοπτικού καναλιού, δόθηκαν αρκετά αποσπάσματα από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ξεκινώντας λοιπόν να σας πω και εσάς ότι από εδώ και πέρα οι συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής θα γίνονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και θα είναι ανοιχτές, όπως και στα Δημοτικά Συμβούλια, όποτε θέλετε επιλέγετε και έρχεστε και παίρνετε στιγμιότυπα. Έτσι λοιπόν σας καλώ από εδώ και πέρα να έρθετε όποτε επιθυμείτε στη συνεδριά της Οικονομικής Επιτροπής και να παίρνετε στιγμιότυπα για να ενημερώνετε τον κόσμο, γιατί η ενημέρωση του κόσμου οδηγεί, αν θέλετε, και καλύτερα να βγαίνουν τα ασφαλή συμπεράσματα και όχι αυτά τα οποία κάποιοι επιχειρούν κατά καιρούς να διοχετεύουν στα μέσα ενημέρωσης ή με δικές τους ανακοινώσεις. Χθες λοιπόν υπήρξε μια συνεδρίαση. Χάρηκα πολύ που είδα και τον κύριο Νανόπουλο να πανηγυρίζει, λέγοντας μάλιστα ότι κάναμε στροφή 180 μοιρών και τελικά ψηφίσαμε την πρότασή του να γίνει, να δοθεί το έργο στον πρώτο μειοδότη. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι εγώ έχω χαρεί πιο πολύ από τον κύριο Νανόπουλο, γιατί είναι η πρώτη φορά που συνολικά η Συμμαχία Πολιτών ψηφίζει κάτι που αφορά την ανάπλαση της πλατείας Παναγίτη Σαλδάρη στα Περιβολάκια. Είναι η πρώτη φορά. Δεν ψήφισε ποτέ ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν κάναμε τροποποίηση του προϋπολογισμού, αλλά ούτε και στην Οικονομική Επιτροπή όταν ψηφίσαμε τη διακήρυξη για να γίνει ο διαγωνισμός, την αντίστοιχη απόφαση. Βεβαίως έχω πει κατά καιρούς εγώ ότι δεν επιθυμούν να γίνει αυτή η ανάπλαση. Και το ξεκάθαρα. Και φέρνουν πάντα προσχήματα λέγοντας για να καθυστερήσει αυτό το έργο, που είναι ένα βασικό έργο για τη σημερινή Δημοτική Αρχή, να κάνουμε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, να κάνουμε διαγωνισμούς έτσι για να επιλέξουμε την καλύτερη πρόταση, να προσπαθήσουμε να βρούμε χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια ή εθνικούς πόρους. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες και τα κατανοεί ο καθένας, γιατί δεν θέλουν να γίνει η πλατεία Περιβολάκια. Εγώ λοιπόν είμαι τρισευτυχισμένος, γιατί χθες για πρώτη φορά ψήφισαν να γίνει αυτό το έργο μέσα από μια ψηφοφορία που έλεγε ποιος θα κατασκευάσει αυτό το έργο. Εμείς στα πλαίσια της προετοιμασίας για πιο πολλή διαφάνεια, αλλά και να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, ακολουθήσαμε μία διαδικασία που λέει ο νόμος. Και ο νόμος λέει ότι μπορεί να ζητήσει η Επιτροπή Διαγωνισμού, και όχι ο Δήμαρχος, η Επιτροπή Διαγωνισμού αιτιολόγηση προσφορών. Και όταν λέμε Επιτροπή Διαγωνισμού, να ξέρετε, δεν είναι στελέχη του Δήμου. Είναι και στελέχη του Δήμου και εκπρόσωποι φορέων, ακόμα και εκπρόσωποι από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και από το Σύνδεσμο των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Κατανοείται λοιπόν ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη Δημοτική Αρχή. Και το πόρισμα το οποίο βγήκε, το οποίο μάλιστα αρκετοί από τους παρευρισκόμενους στην Οικονομική Επιτροπή και από την Αντιπολίτευση χαιρέτησαν, με την έννοια ότι ήταν ένα αιτιολογημένο πόρισμα, ήταν ομόφωνο. Ψήφισε και ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ο εκπρόσωπος των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Ψήφισε αυτό το πόρισμα. Και δεν είναι υπάλληλοι του πνευματικού ή του Δήμου για να μπορεί να τους υπαγορεύει το οτιδήποτε. Γιατί πολλά ακούστηκαν στο παρασκήνιο το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως μετά από συζήτηση που έγινε στην Οικονομική Επιτροπή, που καταγράφηκαν όλες οι απόψεις, η δική μου η πρόταση ήταν αυτή που την
ζήτησαν και πολλά από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, που έλεγε, παρόλο ότι εκφράζω, και το λέω και σήμερα, εκφράζω έντονα την ανησυχία μου για το αν με αυτή την τόσο μεγάλη έκπτωση θα καταφέρουμε να εκτελέσουμε αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο είναι εμβληματικό, αφορά το κέντρο της πόλης Κορίνθου, το πιο κεντρικό σημείο. Παρότι λοιπόν εξέφρασα την ανησυχία μου και την εκφράζω και σήμερα, μήπως το έργο αυτό δεν καταφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία που έχει δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και που πήρε με απόφασή μας αυτό το έργο, μήπως το έργο αυτό δεν καταφέρει να το εκτελέσει. Είμαι χαρούμενος γιατί τα σενάρια που κυκλοφόρησαν διαψεύτηκαν στη χθεσινή συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Δηλαδή κάποιοι διακινούσαν ότι αυτή η Οικονομική Επιτροπή θα έρθουν οι εταιρείες, οι τρεις πρώτες, και θα πούν ότι παρετούνται από το έργο. Ότι παρετούνται από το έργο, δεν συμφέρει. Και είδαμε εκεί τις εταιρείες, αυτές που ήταν πριν από την τέταρτη, που ήταν η εισήγηση να πάρει το έργο, να λένε ότι έστω και με προβλήματα και με δυσκολίες, αυτή η εταιρεία και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη μπορεί να εκτελέσει το έργο. Όλα αυτά που υπόθηκαν οδήγησαν στη δική μου την πρόταση, η οποία πάρθηκε εκείνη τη στιγμή, ούτε καν τα μέλη της πλειοψηφίας δεν είχαν ενημερώσει και ήθελε να γίνει αυτός ο διάλογος και ο καθένας να πάρει θέση υπεύθυνα σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Είπαμε να πάρει αυτή η εταιρεία, η MAC Construction, η οποία και μειοδότησε στη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού. Και τελειώνουμε αυτό το κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ανάθεση της εργολαβίας κατασκευής του έργου. Ενώ λοιπόν μέχρι χθες είχαμε ενστάσεις ιδιαίτερα από το συνδυασμό του κυρίου Νανόπουλου ότι δεν ψηφίζουμε επειδή δεν έγινε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, χθες όπως είπα ψηφίσανε. Ψηφίσανε λοιπόν και ομόφωνα πάρθηκε αυτή η απόφαση. Εντύπωση μου προκάλεσε ότι μία αναφορά που γράφτηκε στα πρακτικά από τον κύριο Σταυρέλη που έλεγε αντιπαρέρχομαι το γεγονός ότι δεν έγινε για πρώτη φορά αυτό, κατέθηκε, δεν είχε κατεθεί ποτέ από τον κύριο Σταυρέλη, αρθινικός διαγωνισμός. Δεν ξέρω, είναι στα πλαίσια της δικής του προσωπικής στρατηγικής, γιατί θέλει να είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Τώρα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε μία αναφορά από εμένα, γιατί πραγματικά είχα ενοχληθεί πάρα πολύ, από ένα δημοσίευμα που είχε γίνει από πλευράς του κυρίου Σταυρέλη στο Facebook και μιλούσε για κυοφορούμενο μεγάλο σκάνδαλο. Και βεβαίως εγώ εκεί έκανα μία αναφορά τι θεωρώ σκάνδαλο κατά την άποψή μου. Είπα ότι σκάνδαλο είναι να μην γίνει πλατεία, σκάνδαλο είναι να ξεκινήσει πλατεία και να μην γίνει, σκάνδαλο είναι να κάνουμε απευθείας αναθέσεις με κατατμήσεις και μετά δικαστικά να ζητάμε να πληρωθούν αυτά. Σκάνδαλο είναι ο κύριος Σταυρέλης να υψώνει τη φωνή του όταν συγκυριακά την ίδια στιγμή κάποιος που εμφανίζεται δίπλα του, ο κύριος Μουρούτσος, ο αντιδήμαρχος ο κύριος Μουρούτσος, χάνει μία υπόθεση στα δικαστήρια αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αυτό είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο ήταν ο δήμαρχος να μην υπερασπιστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση τα συμφέροντα του Δήμου. Εμείς όμως αυτό το κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και με συγγενικά μας πρόσωπα, ακόμα και με πρόσωπα που είναι, που διεκδικούν πράγματα, χρήματα από το Δήμο. Εμείς πάντα θα είμαστε με το Δήμο. Το έχουμε κάνει πράξη όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι είχαν την ψευδαίσθηση ότι θα το κάνουμε και στο μέλλον σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι η καλύτερη απάντηση σε μία αναφορά, και το είπα και χθες, στον κύριο Κορδώση, όταν το 2016 Νοέμβρη-Δεκέμβρη που εντιάζαμε στην Οικονομική Επιτροπή το νέο προϋπολογισμό, είχε αφήσει εχμές τι θα κάνουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και του είχα πει εγώ να είσαι ήσυχος όταν κάνουμε το καθήκον μας. Και το κάναμε το καθήκον μας εμείς, αγαπητοί και φίλτατοι δημοσιογράφοι. Το κάναμε το καθήκον μας και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Λοιπόν, εμείς λέμε ξεκάθαρα, τίποτα δεν χαρίζεται σε κανέναν και
Όσοι δεν μας έχουν μάθει τόσο καλά, θα το μάθουν και στο προσεχές διάστημα ακόμα καλύτερα. Και βέβαια το ερώτημα πάντα θα παραμένει, πιστεύω κάποια μέσα ενημέρωσης το έχουν γράψει, γιατί ο Μουρούτσος, ο Γιώργος Μουρούτσος παραμένει αντιδήμαρχος. Εγώ ούτε και σήμερα θα ζητήσω την παραίτησή του. Ο ίδιος επιλέγει την δική του πρακτική. Εμείς ελάχιστα προβλήματα έχουμε από το γεγονός ότι ο Γιώργος Μουρούτσος θέλει να διατηρεί τον τίτλο του αντιδημάρχου. Εμείς έχουμε εχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες στον κύριο Μπάκολη, ο οποίος και τις εκτελεί με άριστο τρόπο, χωρίς να πληρώνεται. Όλες τις αρμοδιότητες. 24 ώρες το 24ωρο. Ο κύριος Μπάκολης κάνει το καθήκον του για αυτό που ορκίστηκε όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή. Κάποιοι αυτό το καθήκον το έχουν δευτερεύον και δεν κάνουν αυτό για το οποίο ορκίστηκαν να υπηρετήσουν τα 5 χρόνια αυτής της Δημοτικής Αρχής, και κλείνω εδώ το κεφάλαιο και ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοεί ο Δήμαρχος. Δεύτερο γεγονός, πιο λίγο πιο παλαιότερο, που πανηγύριζαν εδώ από τη διευσουφία συνολικά και έλεγαν για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ακούστε κάτι. Κάποιοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το πώς εργάζεται ο Δήμαρχος για να πετυχαίνει τους στόχους. Έχουμε μία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που καθώς ξεκινάει, ο Δήμαρχος ξέρει ότι θέλει 17 ψήφους, ξέρει ότι δεν θα πάρει ψήφο θετικό από τον κύριο Μουρούτσο, τον κύριο Σταυρέλη, από τον κύριο Τικυλάκη αν ερχόταν που δεν είχε έρθει. Ξέρει λοιπόν ότι θα λείπουν 3 τουλάχιστον μέλη του συνδυασμού σε ηλυμένες υποχρεώσεις. Υπήρχε αυτή η ενημέρωση και ο Δήμαρχος φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει απόφαση. Γιατί να πάρει απόφαση ο Δήμαρχος? Για να ασκηθούν κάποιες, τα δικαιώματά μας, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του Δήμου και σε ποινικό επίπεδο και σε αστικό απέναντι σε φυσικά πρόσωπα. Θυμάστε, ΦΟΣΔΑ, Περιφερειάρχη κτλ. Και παίρνουμε μία απόφαση η οποία δεν έχει νομιμότητα. Το ξέραμε εμείς. Τι θέλαμε να πετύχουμε εμείς? Εμείς θέλαμε να πετύχουμε τη δημοσιότητα. Άλλωστε, ο ορισμός, να ξέρετε, των δικηγόρων για τις υποθέσεις του Δήμου δεν γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται στην Οικονομική Επιτροπή. Τι έχει προηγηθεί? Έχουν προηγηθεί δηλώσεις απειλητικές εναντίον της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου ότι θα μείνει η Κόρινθος, ο Δήμος Κορινθίου, στα σκουπίδια. Την άλλη μέρα το πρωί αυτές οι απειλές επαναλήφθησαν σε μία ραδιοφωνική εκπομπή από ένα τοπικό ραδιοφωνικό κανάλι. Και μετά από λίγο, με την ουσιαστική παρέμβασή μας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, την τεκμηριωμένη παρέμβασή μας, που εμείς εκεί αναδείξαμε τις τεράστιες ευθύνες που έχουν από το 2011 η Περιφέρεια και λιγότερο ο ΦΟΣΔΑ μετά το 16 το Δεκέμβριο, είπαμε ότι πριν κλείσουν οι χαδά θα πρέπει να είχαν γίνει, το έλεγε η κύκλος 19 του Υπουργείου, τα έργα υποκατάστασης. Αυτή η τεκμηρίωση οδήγησε λοιπόν και στην τελική απόφαση που έλεγε τη δέσμευση μέσα στην Οικονομική Επιτροπή ότι ούτε ο Περιφερειάρχης, η κυρία Περιφερειάρχης κυρία Νικολάκου, αλλά ούτε και εγώ θα αφήσουμε το Δήμο Κορινθίων στα σκουπίδια. Κοιτάτε και το σημερινό τοπίο στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα προβλήματα που υπάρχουν και τα προβλήματα που δεν έχουμε εδώ στην Κόρινθο ακόμα. Και θα καταλάβετε ποια είναι η υπεύθυνη στάση αυτής της Δημοτικής Αρχής και ποια είναι τα εργαλεία και ο τρόπος που ουσιαστικά πετυχαίνει τους στόχους που θέτει αυτή η Δημοτική Αρχή. Και θα πετύχουμε και στον σημαντικό στόχο που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων σε προσωρινό επίπεδο μέσα από τις εγκαταστάσεις που έχουμε στην διαγωνιστική διαδικασία που συνεχίζεται, δεν είναι στάλι κάτι, και η κομποστοποίηση στην αρμοδιότητά μας και θα την ασκήσουμε, και το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά του Δήμου
και θα την ασκήσουμε ανεξάρτητα αν θα προχωρήσει ο διαγωνισμός και τα έργα της ΔΙΤ, αλλά και την προσωρινή διαχείριση μέσα από τις εγκαταστάσεις που σχεδιάζουμε, θα κάνουμε, γιατί η εκτίμησή μας είναι, ακόμα και αν προχωρήσει ο διαγωνισμός σε συμβασιοποίηση και σε διαδικασία κατασκευής έργων, το χρονικό διάστημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει εμείς να κάνουμε την προσωρινή διαχείριση μέσα από τις δικές μας εγκαταστάσεις. Αυτό είναι άλλος ένας στόχος που έχει βάλει η σημερινή Δημοτική Αρχή και υλοποιούμε με συνέπεια. Γιατί πανηγυρίζουν κάτι? Δεν κατανοώ γιατί πανηγυρίζουν. Εγώ χαίρομαι γιατί πανηγυρίζουν και ουσιαστικά έμεσα χειροκροτούν ευθέως τη δικαίωση της δικής μας πολιτικής. Αναρωτιέμαι όμως καμιά φορά γιατί πανηγυρίζουν. Θέλουν να περάσουν το μήνυμα προς τα έξω ότι και αυτοί οι ίδιοι συμβάλλουν για να προχωράει μπροστά ο Δήμος? Ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να τους δώσω το πιστοποιητικό. Όταν συμβάλλουν πραγματικά, και δεν θέλω να είμαι άδικος, σε κάποια σημεία έχουν συμβάλει συνολικά και η αντιπολίτευση και η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για να πάμε σε κάποια θέματα μπροστά. Πολλές φορές όμως υπάρχουν απόψεις που εκφράζουν που ανατρέπουν τις θετικές προτάσεις που έχουν καταθέσει κατά καιρούς και οι ίδιοι. Εγώ αυτό θέλω να διορθωθεί. Να ξέρουμε το στόχο συνολικά σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρχει μία ενότητα αραγής και στην κοινωνία αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάμε σε λύσεις που θα κάνουν το Δήμο πιο δυνατό, πιο αποτελεσματικό, που θα λύνει μέρα με την ημέρα ένα μετά το άλλο όλα τα προβλήματά του. Και τότε, το έχω κάνει και κατά το παρελθόν, θα είμαι αυτός που θα λέω ότι και εκεί πράγματι έβαλε πλάτη και αυτός και ο άλλος και η μειοψηφία και όλοι. Αυτό το έχω κάνει και το παρελθόν, το κάνω και τώρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αμφισβητήσω τη θετική στάση που έχει υπάρξει στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο κομμάτι διαχείρισης των απορριμμάτων από το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνολικά. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Δεν χρειάζεται τέτοιες απόψεις να ακούγονται μονομένα ο Δήμαρχος ήρθε στην δική μας την πρόταση. Είναι, κατανοείτε και εσείς ότι η στρατηγική, το πώς θα πάμε, καλός ή κακός, λαμβάνεται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία και αν αποτύχει θα τα ακούσει. Είναι θετικό ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά και είναι θετικό ότι μέχρι σήμερα πετυχαίνουμε τους στόχους. Εγώ αυτό θέτω και θα μείνω στα θετικά παρά σε αρνητικά που κάποιοι πιθανόν θα θέλουν να βγάλουν από τη σημερινή συνέντευξη. Θέλω αυτή η ενότητα να συνεχίσει να υπάρχει. Είμαι ικανοποιημένος από τους τόνους που έχουν πέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανένας δεν κερδίζει από τους υψηλούς τόνους. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να προβάλλει την άποψή του και να έχει τα αποτελέσματα που θέλει στην κοινωνία, χωρίς φωνές, χωρίς ακραίες εκφράσεις και χωρίς καταγγελτικό λόγο που δεν έχει αιτιολόγηση. Καταγγελτικός λόγος χωρίς αιτιολόγηση ουσιαστικά γυρίζει μπούμεραν σε αυτόν που τον εκφωνεί, όπως έγινε και κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτά. Κύριε Δημαρχέ, λίγη ώρα πριν